Εκτόξευση των τιμών των καυσίμων και στη Μαγνησία καταγράφεται το τελευταίο διάστημα, με τους καταναλωτές να επισημαίνουν ότι η περίοδος είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Στο ίδιο μήκος σχήματος όμως και οι ιδιοκτήτες πρατηρίων καυσίμων με την πρόεδρο των Βενζινοπολιών να επισημαίνει χαρακτηριστικά. Δυστυχώς κάθε μέρα οι τιμές μας εκπλήσουν δυσάρεστα. Βλέπουμε από την αρχές του μήνα μία άνοδο των τιμών, ανεξήγητη κατά την προσωπική μου άποψη, καθώς μεσοσταθμικά η τιμή του βαρελιού διατηρείται στα 110 δολάρια. Φτάνουμε σήμερα μέση τιμή νομού στο 2,30, τιμή ρεκόρ που δεν υπήρχε ούτε καν όταν το βαρέλι ήταν στα 130 δολάρια. Την ίδια ώρα η κυρία Κοντοχρήστου τόνισε ότι υπάρχει αίτημα από τους ιδιοκτήτες πρατηρίων και στο Βόλιο προς την κυβέρνηση να πράξει τα δέοντα ώστε να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της εσχροκέρδειας και της αύξησης των τιμών. Προφανώς εδώ πέρα κάτι άλλο συμβαίνει, κάτι περίεργο γίνεται, κάποιος εσχροκερδεί και πραγματικά θα πρέπει το κράτος να λάβει άμεση βούληση και μέτρα ώστε να συγκρατηθεί αυτή η κατάσταση. Δεν είναι δυνατόν να είμαστε στα 110 δολάρια το βαρέλι σήμερα και η τιμή να είναι 2,30 εδώ και 2,70 στην Αλόνισο. Και σε άλλα νησιά που άκουσα σήμερα και 2,80 στη Ρόδο, δηλαδή να προσευχόμαστε να μην φτάσει 3 ευρώ. Έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Οι τιμές δυστυχώς ανεβαίνουν καθημερινά κατά κάποιον ανεξήγητο λόγο και δεν βλέπω και τρόπο να συγκρατηθούν. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να είναι κρίσιμο πάντως ό,τι αφορά στην ενέργεια και τις αυξήσεις των τιμών, καθώς το ράλι στις τιμές των καυσίμων συνεχίζεται σε παγκόσμιο επίπεδο.